Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. 5η 17 Μαρτίου σήμερα και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Δυσαρεστημένος ο έπαρχος Κόνης Ήρου από το χλεβαστικό σχόλιο περί αργών αντανακλαστικών τύπου slow motion των συλλόγων ΑΕ Δικαίου Ηρακλής 2000 και Αιώλος Κεφάλου. Βαθιά ευγνώμων για την επανεκλογή της στο τιμόνι του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων η Δίνα Σβήνου. Φεύγουν σήμερα για το στάδιο ειρήνης και φιλίας τα πρώτα δέματα για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία από τον Δήμο της ΚΟ. Πολύτιμη η προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας και την αγιογραφία από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Θεόκριτος. Για το κύπελο ποδοσφαίρου των παλεμάχων και τη σημασία του βετερανισμού στη ζωή μας μιλάει το μέλος της Επιτροπής Συντονισμού του Θεσμού Δημήτρης Πικιώνης. Πολλά υποσχόμενες επιτυχίες στο άθλημα της Άρσης Βαρών από τον ΠΑΣ Ανταγόρας ΚΟ. Η τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα με 21 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων η λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου ΚΟ, του Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ΚΟ Ιπποκράτειων και του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου ΚΟ του οικονομικού έτους 2022. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες σκηροδέτησης στο γεφύρι του Ασκληπιείου, όπου την 3η 25 Ιανουαρίου είχαν χάσει τη ζωή τους σε ατύχημα δύο νέα παιδιά. Ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως με σεβασμό στη μνήμη των νέων συμπολιτών μας και παρότι δεν είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του Δήμου, έπραξε αυτό που υπαγορεύει η συνείδησή του. Ιδιαίτερα απογοητευμένος εμφανίζεται ο έπαρχος Κόνης Ήρου Ιωάννης Καμπανής από το χλεβαστικό σχόλιο, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, περί αργών αντανακλαστικών τύπου slow motion των συλλόγων ΑΕ Δικαίου, Ηρακλής 2000 και Αιώλος Κεφάλου, το οποίο αναγράφεται σε κοινή ανακοίνωσή τους στον απόϊχο της κοινής συνάντησής τους στο επαρχείο. Ο κύριος Καμπανής σε δηλώσεις του στο COS TV υπογραμμίζει ότι κατανοεί απόλυτα το εύλογο αίτημα για αποκατάσταση των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ, Ζυπαρίου, Καρδάμενας και Κεφάλου, καθώς το σχετικό κονδύλι έχει δημοπρατηθεί εδώ και πολύ καιρό, γι' αυτό και είναι ανοιχτό σε όποια επικοινωνία, αλλά δεν δέχεται ότι έχει ενημερωθεί προσωπικά για το θέμα και ότι στέκεται αδιάφορος. Την ίδια ώρα, πιθανή σκοπιμότητα εντοπίζει στη νέα επιστολή που του απευθύνουν οι τρεις αθλητικοί σύλλογοι. Μετά από τη συνάντηση που πραγματοποιήσατε χθες με εκπροσώπους των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων ΑΕ Δικαίου Αιώλου Κεφάλου και του Ηρακλή 2000, προέκυψε μετά μία απάντηση από μέρους των Δέλτα Σίγμα, όπου ουσιαστικά αναφέρεται ότι εσείς ως έπαρχος Κόνης Ήρου δεν είχατε δείξει τα αντανακλαστικά τα γρήγορα που θα έπρεπε, ούτως ώστε το ζήτημα των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ Καρδάμενας, Κεφάλου και Ζυπαρίου να πάρουν το δρόμο τους, ενώ να υλοποιηθεί το έργο το οποίο εκκρεμεί για την αποκατάστασή τους. Πρώτα απ' όλα, να είμαι ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι η αναγκαιότητα της βελτίωσης των τριών κλειστών γηπέδων μπάσκετ της Καρδάμενας Αντιμάχιας και Ζυπαρίου πρέπει να βελτιωθούν. Μπορώ να προχωρήσω περισσότερο και να σας πω ότι είμαι και υπέρ του να προχωρήσουμε όσο το δυνατό συντομότερο στη δημιουργία κλειστού γηπέδου και ένα βήμα παραπάνω, ότι η ΚΟΣ πρέπει να είχε, επομένως εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει, εφόσον δεν είχε έως τώρα, ένα κολυμβητήριο. Από εκεί και πέρα, η αγωνία των γονέων αλλά και των φορέων που εκπροσωπούν τα τρία Δέλτα Σίγμα με βρίσκουν σύμφωνο. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι επειδή από τα μέσα ενημέρωσης διάβασα την αγωνία γονέων και των συμβουλίων για την καθυστέρηση που υπάρχει από ένα υποσχόμενο ποσό εκ μέρους της περιφέρειας για να βελτιωθεί η κατάσταση, θεώρησα υποχρέωσή μου
η ανάγκη για μένα να καλέσω τους τρεις προέδρους σε ένα κλίμα αλληλοκατανόησης και φιλικό, θα έλεγα εγώ, από πρώτο χέρι να μου θέσουν τη σειρά των προβλημάτων που υπήρχαν και πού βρίσκεται τώρα το θέμα. Ουσιαστικά αυτό συνέβη που μας περιγράφετε. Απλά οι πρόεδροι θεωρούν ότι ήσασταν ήδη ενήμερος για θέματα που αφορούν τους ανοιχτούς χώρους μπάσκετ και ότι δεν ενημερωθήκατε ουσιαστικά χθες από αυτή τη συνάντηση. Εκεί έχει γίνει και εκεί είναι και η ένστασή τους, αν το θέλετε. Ωραία. Πρώτον, ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Τους ενοχλούσε ότι εγώ τους κάλεσα να συζητήσουμε δια ζώσης το πρόβλημα και να ανταλλάξουμε απόψεις. Δύο, πώς μπορεί να είμαι εγώ ενήμερος στη στιγμή που όλες οι επιστολές τους και όλες οι επαφές ήτανε ή με τον ΔΟΠΑΒΣ, με τον Δήμο της ΚΟ, ή με τον Περιφερειάρχη και ιδιαίτερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, και ένα έγγραφο που βρήκα εγώ, έστω και δεύτερο που θα βρεθεί, κοινοποιείται σε εμένα. Να ξέρετε, είπα και προηγουμένως κάπου αλλού, ότι εγώ καθημερινά λαμβάνω ως κοινοποίηση αρκετά έγγραφα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τι. Εγώ ασχολούμαι όταν απευθύνεται κάποιος σε μένα, οπότε με βάζει κοινωνό άμεσα του προβλήματος. Και εγώ θέλω να είμαι κοινωνός του προβλήματος και να συμβάλλω στην επίλυση, από την οποία δέχομαι να κριθώ κιόλα. Έτσι πρέπει. Άρα, ας μη σταθούμε όμως στις τυπικότητες, διότι η ΚΟΣ είναι μικρή, όλοι περιφέρονται γύρω από το επαρχείο και από το κέντρο της πόλεως της ΚΟ, θα μπορούσαν να έρθουν μία, δύο, τρεις, οι πόρτες όπως έχω ξαναπεί είναι ανοιχτές, δεν χρειάζονται ούτε τυπικότητες ούτε τίποτα. Οπότε τους κάλεσα, αντιλήφθηκα ότι ήταν ένα κλίμα πολύ καλό, πήρα τις εξηγήσεις, είχα ένα έγγραφο που μου κοινοποιείται, τους είπα ρε παιδιά το 20 έχω ένα έγγραφο εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο, θα το βρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού έφτασε ο κόμπος στο χτένι, όπως λέμε, αφιερώστε μισή ώρα και ελάτε να με βρείτε, να μου πείτε, ρε, έπαρχε, συνέβη. Αυτό, αυτό, αυτό. Μέχρι αύριο, μεθαύριο, αν δεν έχουμε μία απάντηση επί του θέματος, θα επαναστατήσουμε. Κατανοητό. Εγώ στη συνάντηση αυτή, να σας πω, κάλεσα τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, τον ενημέρωσε ότι είναι παρόντες οι εκπρόσωποι των τριών συλλόγων σε ανοιχτή ακρόαση, ακούγανε, μιλήσανε και εκείνοι και αυτός τους υποσχέθηκε ότι το θέμα είναι στο γραφείο του Περιφερειάρχη, καθυστέρησε όντως λόγω των γνωστών προβλημάτων της διετίας, πανδημία κτλ. Και ότι άμεσα, ενδέχεται αύριο, σήμερα, μεθαύριο, ο Περιφερειάρχης να κάνει παρέμβαση και να λύσει το πρόβλημα. Άλλωστε έτσι καταλήγει, για να ολοκληρώσουμε, και η ανακοίνωση των συλλόγων. Αυτό που επιθυμούν λοιπόν είναι μία από κοινού συζήτηση, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον ίδιο τον κύριο Χατζημάρκο. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, να γίνει μια τέτοιου είδους συνάντηση. Νομίζω ότι θα μας προλάβει ο κύριος Περιφερειάρχης. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας διατυπώσω την ενόχλησή μου, διότι έφυγαν από εδώ σε ένα διαφορετικό κλίμα και αμέσως μετά από λίγες ώρες αντιδρούνε σε άλλο ύφος. Αυτό το ύφος δεν το αποδέχομαι εγώ. Νομίζω ότι δεν μπορούν να με χλεβάζουν. Διότι αν διαβάσετε με προσοχή το κείμενο, προσπαθούν να με υποτιμήσουν κατά κάποιο τρόπο. Λυπάμαι γι' αυτό. Επιπλέον να σας προσθέσω ότι σήμερα πήρα ένα εκ των τριών παρευρισκομένων προέδρων, ο οποίος δεν είχε ιδέα του κειμένου. Υπάρχει σκοπιμότητα, αδιαφορώ. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να συμβάλλω κι εγώ με όποιες δυνάμεις μπορώ να διαθέτω
στο να λυθεί το πρόβλημα. Θα του κορονοϊού, πρώτων πυλών φαίνεται πως βρίσκεται η κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού αλλά και του πιστοποιητικού νόσησης πριν από το Πάσχα, ενώ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει και το ενδεχόμενο να πετάξουμε τις μάσκες. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζοντας πως πολύ σύντομα θα δούμε μια ραγδαία αποσυμπίεση στους δείκτες της πανδημίας. Τα τεστ στα σχολεία παραμένουν, όμως μειώνεται ο αριθμός τους από 2 σε 1 ανά εβδομάδα. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι για το θέμα θα αποφασίσει η Επιτροπή. Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, τις τελευταίες μέρες μπορούμε να γυρίσουμε από τα 2 στο 1 σε αυτήν την εβδομάδα στα σχολεία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης. Σε μία είδηση της περιφέρειας, συνάντηση εργασίας είχε χθες ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και εντεταλμένος στον πρωτογενή τομέα Φιλίμων Ζανετίδης με την πρόεδρο της Ένωσης Ινοπιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου, Μέρη Τριανταφυλοπούλου, και συζήτησαν θέματα που αφορούν τον κλάδο της αμπελουργίας και ινοποιίας. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου παρουσίασε μία πρόταση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου για την αναγκαιότητα εκπώνησης στρατηγικού σχεδιασμού για το Αμπέλη και τους κατατόπους καλλιεργητές του, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπροσώπων του αμπελοϊνικού κλάδου. Ιδιαίτερα ευτυχής και ευγνώμων αισθάνεται με την επανεκλογή της στη θέση της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η Ντίνα Σβήνου. Η μάχημη πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα του ΚΟΣ TV, επισημαίνει ότι το ΙΤΕΠ, λαμβάνοντας μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, στα 4 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα τουριστικά πράγματα της χώρας και μάλιστα σε περιόδους σκληρής δοκιμασίας του κλάδου λόγω της πανδημίας. Η κυρία Σβήνου, ερωτηθήσα για την εικόνα που παρουσιάζει η τουριστική κίνηση εν μέσω Μαρτίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνει ότι οι κρατήσεις παρουσιάζουν ύφεση, παρόλα αυτά δεν έχουν προκύψει ακυρώσεις. Παράλληλα, το κύμα της ακρίβειας προκαλεί μια διστακτικότητα στους επισκέπτες να κανονίσουν διακοπές. Κυρία Σβήνου, νέο διοικητικό συμβούλιο για το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Παραμένετε λοιπόν στο τιμόνι αυτού του Ινστιτούτου, που ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για τον τουριστικό κλάδο. Είναι έτσι. Από το 2018 ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα την Προεδρία του Ινστιτούτου και μάλιστα με έναν μεγάλο προβληματισμό που τότε το μοιραζόμασταν με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ή το ΙΤΕΠ θα το φέρναμε σε αυτό το επίπεδο που το φέραμε ή που θα τελείωνε στα χέρια μας. Δηλαδή δεν υπήρχε πια μέση οδός. Όντως λοιπόν με αλλαγή του καταστατικού το ΙΤΕΠ ξεκίνησε λοιπόν σαν παιδί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου πριν αρκετά χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Αναλαμβάνουμε βέβαια όλες τις μελέτες που το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο μας δίνει προκειμένου να μπορεί να στηρίζει τις θέσεις του και τα επιχειρήματά του και έτσι λοιπόν με πολύ μεγάλα δείγματα των ερευνών μας έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε το μοναδικό Ινστιτούτο που παράγει την έγκαιρη και έγκυρη έρευνα για την ξενοδοχεία. Σε όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, αν θα πούμε ότι κατηγοριοποιούμε τις μελέτες σε τρεις άξονες, ο ένας άξονας αφορά τους δείκτες της ξενοδοχείας, ο οποίος ουσιαστικά γίνεται μέσα από την ετήσια μελέτη που κάνουμε, τα νούμερα, όλα αυτά που ακούγατε για την μεταβολή του τζίρου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για την μέση πληρότητα, τη μέση τιμή, είναι τα νούμερα που το ΙΤΕΠ ουσιαστικά δίνει και στο Υπουργείο και σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Άρα λοιπόν η ετήσια η μελέτη μας, το πάνελ που τρέχουμε και ξεκίνησε εν μέσω πανδημίας και συνεχίζει να τρέχει προκειμένου σε εβδομαδιαίο επίπεδο να μετράει την πληρότητα και τη μέση τιμή των ξενοδοχείων και βέβαια και κάποιες έρευνες συγκυρίας. Το δεύτερος άξονας είναι τα γεγονότα, τα έκτακτα που αυτά μας χαρακτήρισαν δυστυχώς στη μισή μας θητεία. Και εκεί λοιπόν υλοποίησαμε έρευνες από την αποτύπωση, ας πούμε, το ποσοστού των εμβολιασμένων στο χώρο των ξενοδοχείων μέχρι και βέβαια την παρακολούθηση της αυξομοίωσης
της πληρότητας και της μέσης τιμής. Και η τρίτη κατηγορία είναι το ξενοδοχείο του μέλλοντος, όπου εκεί έχουμε εκπονήσει έρευνες που αφορούν την βιωσιμότητα και την αειφορία, την τεχνολογία, την προσβασιμότητα, αλλά και την εργασία στο χώρο των ξενοδοχείων, θέματα τα οποία μας απασχολούν και είναι ουσιαστικά αυτά που θα χαράξουν και το μέλλον και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Κυρία Σβήνου, καλώς ή κακώς δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση που αφορά το πώς αυτή τη στιγμή φαίνεται να πηγαίνουν οι κρατήσεις, καθώς ξεκίνησαν με μια όθηση αρκετά μεγάλη και λόγω του ουκρανικού ζητήματος φαίνεται ότι έτσι η αγορά πάλι έχει λίγο περιοριστεί στο ζήτημα των κρατήσεων. Πώς κυμαίνονται λοιπόν τα πράγματα τη στιγμή που μιλάμε τώρα, το Μάρτιο του 2022. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε ακυρώσεις. Είναι μια κρίση που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι στον τουρισμό τίποτα δεν είναι δεδομένο και εκεί λοιπόν που παίρναμε μια πολύ μεγάλη ανάσα γιατί βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις ζήτησης ως χώρα, ήρθε το ρωσο-ουκρανικό το οποίο θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Δεν είναι τόσο η επίπτωση το ότι χάνεται η ρώσικη αγορά. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια ήταν μικρό το μερίδιό της, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο και στην δική μας, στο δικό μας τον τόπο. Είναι περισσότερο όλο αυτό το κύμα της ανασφάλειας που έρχεται και το κύμα της ακρίβειας. Ήδη βλέπουμε και έχουμε κάνει μια πρώτη εκτίμηση σε μεγάλο ποσοστό την ανατίμηση των προϊόντων. Ήδη η ενέργεια, το κόστος ενέργειας έχει διπλασιαστεί όχι μόνο στα ξενοδοχεία και σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλα τα νοικοκυριά. Όλα αυτά, όλες αυτές οι ανατιμήσεις φέρνουν δυστυχώς έναν κύκλο. Έναν κύκλο που ξεκινάει λοιπόν, θα ξεκινήσει και από τον τουρισμό και θα τελειώσει πάλι στον τουρισμό. Καθώς δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει και οι τιμές να αυξηθούν και το προϊόν μας λοιπόν καθίσταται ακόμα ακριβότερο, αλλά είναι και αυτό που έχει ο δυνητικός επισκέπτης να ξοδέψει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν όταν βλέπουμε να συρρυκνώνεται το απόθεμά μας, άρα λοιπόν συρρυκνώνεται και αυτό που έχουμε να διαθέσουμε για τις διακοπές μας. Εδώ λοιπόν έρχεται να προσθεθεί και το εξής πάρα πολύ κρίσιμο στο θέμα της βιωσιμότητας πια των επιχειρήσεων, γιατί τα τελευταία χρόνια για βιωσιμότητα μιλάμε. Ήταν τόσο έντονη η κρίση που κλειδώνησε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν σε όλες αυτές τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις που καλούμαστε από τώρα να επιστρέφουμε, όλες τις κρατικές βοήθειες, σε αυτά λοιπόν έρχεται να προσθεθεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας, με δεδομένο ότι οι τιμές πώλησης παραμένουν σταθερές, καθώς είναι υπογεγραμμένα τα συμβόλαια για το 2022, και έτσι λοιπόν είναι και δεμένα τα χέρια των επιχειρήσεων όσον αφορά στην αύξηση της τιμής πώλησης. Έτσι, για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας το συνέστημά σας για την επανεκλογή σας στην Προεδρία του ΙΤΕΠ. Είναι μια μεγάλη επιβράβευση γιατί έγινε ένας μεγάλος αγώνας προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι το ΙΤΕΠ, το αισθάνομαι σαν δικό μου παιδί και είμαι πολύ περήφανη για αυτό που έχουμε καταφέρει. Δεν είναι δουλειά δική μου, είναι δουλειά συλλογική, έρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έρχεται από τη στήριξη του Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα και βέβαια από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του ΙΤΕΠ, που είναι ο καθηγητής στατιστικής, ο κύριος Γιώργος Πετράκος και η επιστημονική μας συνεργάτης η Σοφία Ιπανούση. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο η επιστημονική τους γνώση, αλλά είναι και το μεράκι με το οποίο δουλεύουν. Ήταν λοιπόν μια επιβράβευση και για μένα, για όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και μεγάλη ευθύνη, γιατί εκεί που έχει φτάσει το ΙΤΕΠ και χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο για όλους και από τα Υπουργεία και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εκεί λοιπόν είναι και πολύ μεγάλη η ευθύνη για τη συνέχεια του. Στα της οικονομίας, ανατιμήσεις από 5% έως και 15% ετοιμάζονται να κάνουν στα προϊόντα τους οι επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης, δηλώνοντας ότι η εκτείναξη των λειτουργικών δαπανών λόγω της ενέργειας και των πρώτων υλών δεν τους αφήνουν πλέον περιθώρια να απορροφήσουν τα επιπλέον κόστη. Ο χορός των νέων αυξήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τα ψητοπολία με το τυλιχτό σουβλάκι να ακριβένει άμεσα κατά 20 με 50 λεπτά του ευρώ, φτάνοντας έως και τα 3,2 ευρώ.
Επίδομα βενζίνης με εισοδηματικά κριτήρια ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση στα καύσιμα θα χορηγείται με χρέωση του ποσού της επιδότησης σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο θα δημιουργηθεί στα πρότυπα του Freedom Pass. Η διαδικασία θα είναι απλή και θα δημιουργείται με το άμκα του κάθε πολίτη μέσω του gov.gr, ενώ η προπληρωμένη αυτή κάρτα θα περιέχει ένα ποσό το οποίο θα προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχου κατόχου αυτοκινήτου. Αλλάζουμε κλίμα. Σήμερα αναχωρούν τα πρώτα δέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας του Δήμου ΚΟ με την τεράστια συμμετοχή των συμπολιτών μας στη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, κουβερτών και παπλωμάτων για τους συνανθρώπους μας που βιώνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εντεταλμένη σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα πρόνοιας, Σταματία Κανταρζή, δίνει τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, τονίζοντας πως η συγκέντρωση των προϊόντων συνεχίζεται στα γραφεία επί της οδού Αρτεμισίας. Κυρία Κανταρζή, είμαστε εδώ στην οδό Αρτεμισίας, όπου έχετε συγκεντρώσει πάρα πολλά προϊόντα που είναι έτοιμα προς αναχώρηση για να πάνε στους ανθρώπους που μαστίζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πείτε μας λίγα λόγια για την μεγάλη προσέλευση του κόσμου και για τη μεγάλη βοήθεια που θα στείλουμε από την ΚΟ. Σε λίγο περιμένουμε τη μεταφορική του κυρίου Κασουδάκη για να πάρει τα πρώτα τρόφιμα μακράς διάρκειας που έχουμε μαζέψει, όπως κουβέρτες, παπλώματα και διάφορα τέτοια που χρειάζονται. Για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχουμε ξεκινήσει για τους ανθρώπους της Ουκρανίας. Έχουμε επικοινωνήσει με το προξενείο, μας έχουν πει πού θα τα στείλουμε και σε λίγο θα φύγει η πρώτη δόση, γιατί πολλοί κόσμος μας παίρνει και συνεχίζει να μας παίρνει τηλέφωνο. Θέλουν να φέρουν, τους είπαμε ότι θα φύγουν σήμερα και θα συνεχίσουμε να στέλνουμε. Οπότε όποιος δεν έχει προλάβει μέχρι σήμερα να φέρει τη βοήθειά του, είναι σημαντικό να περάσετε αυτό το μήνυμα ότι μπορούν να εξακολουθούν να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μακράς διάρκειας εδώ στην οδό Αρτεμισίας και θα φύγουν σε κάποια επόμενο πακέτο. Μπορούν να συνεχίσουν να φέρνουν εδώ. Είναι η κυρία Σκουμάντζο εδώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 και μπορούν να συνεχίσουν να φέρνουν τρόφιμα. Από όλο το νησί της ΚΟ ήρθε η βοήθεια, έτσι. Οι συμπολίτες μας ευαισθητοποιήθηκαν. Από όλο το νησί της ΚΟ, από την Κέφαλο, από την Καρδάμενα, από τα χωριά μας, ήταν εδώ κάτοικοι της Ουκρανίας που ζουν στο νησί μας. Όλοι. Και όχι μόνο πολίτες της ΚΟ, και άνθρωποι που είναι για μικρό χρονικό διάστημα εδώ, με τα παιδιά τους, καθημερινά ερχόταν εδώ και έφερναν τρόφιμα για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα όλο αυτό. Όλα αυτά τα προϊόντα φεύγοντας από εδώ, πού καταλήγουν τελικά? Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το προξενείο, μας είπαν ότι πηγαίνουν όλα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας στο Φάληρο. Μας έχουν δώσει και τα ονόματα, είναι στον Πειραιά, απέναντι από το Μετροπόλιταν. Και εκεί θα τα παραλάβουν. Και από εκεί φεύγουν. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον Ερυθρό Σταυρό, όπου και εκείνος έστειλε προχθές, έφυγε από την ΚΟ, έφυγαν τα τρόφιμα. Και μας είπανε, αλλά εμείς σαν Δήμος, αποφασίσαμε να τα στείλουμε εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου μαζεύονται και από άλλους δήμους και φεύγουν για την Ουκρανία και ελπίζουμε να φτάσουν εκεί και να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί είναι και πολλά πράγματα για μικρά παιδιά που πιστεύω ότι τα έχουν ανάγκη. Στο ίδιο κλίμα, συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΚΟ για ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας. Συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός προμηθειών, οι οποίες ήδη έχουν αποσταλεί στην κεντρική αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να προωθηθούν όπου υπάρχουν ανάγκες. Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η επίσκεψη στο γραφείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ, οι οποίοι προσέφεραν τη δωρεά τους. Συνεχίζουμε με ειδήσεις που αφορούν την οικονομία. Αύξηση κατά 80% της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας στα οικιακά τιμολόγια ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, ενώ ταυτόχρονα υπερδιπλασιάζονται οι επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για μικρομεσαίες. Ειδικότερα για τον Απρίλιο, η μέση μηνιαία ενίσχυση για τις κύριες κατοικίες 4,2 εκατομμυρίων καταναλωτών ανέρχεται στα 72 ευρώ από 40 ευρώ που ήταν τον Μάρτιο.
τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, στα οποία αναφέρθηκε χθες το απόγευμα στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδίκευσαν την Πέμπτη το πρωί Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Χορηγείται 1,5 επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.000 δικαιούχους επιδομάτων αμαία και διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.000 δικαιούχους. Σε ειδήσεις που αφορούν την ΚΟ, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεόκριτος δραστηριοποιείται στο νησί μας και συγκεκριμένα στο Ζιπάρι από το 1979. Προσφέρει μαθήματα παραδοσιακού χορού, αγιογραφίας και ζωγραφικής, χορευτικής γυμναστικής ζούμπα και είναι πάντα παρόν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Ιπποκρατίων. Η κάμερα του ΚΟΣ TV βρέθηκε στο μάθημα της αγιογραφίας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Γιάννα Γραβάνη, και το δάσκαλο αγιογραφίας Μανώλη Καρογιάννη. Κυρία Γραβάνη, βρισκόμαστε εδώ στις έδρες του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Θεόκριτος εδώ στο Ζιπάρι. Έχουμε έρθει την ώρα της γεωγραφίας. Πείτε μας λίγα λόγια για το σύλλογο, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1979. Πείτε μας λίγο για το τι μαθήματα προσφέρετε στους μαθητές σας και πού μπορούμε να σας βρούμε. Καλησπέρα. Όντως είστε εδώ στις έδρες του Συλλόγου μας. Τα μαθήματα στο σύλλογό μας είναι, κάνουμε παραδοσιακό χορό, μοντέρνο χορό ζούμπα, κάνουμε αγιογραφία, ζωγραφική και έχουμε και εργαστήριο με κατασκευές για παιδιά και για ενήλικες. Αυτή τη στιγμή ήρθατε στο μάθημα της αγιογραφίας. Όπως είδατε, είμαστε σχετικά λίγοι μαθητές λόγω των COVID, λόγω των μέτρων, λόγω όλων αυτών. Ελπίζουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας και να είμαστε όπως είμαστε. Τι άλλο θα θέλετε να ρωτήσετε? Από ποια ηλικία δέχεστε παιδιά στα μαθήματά σας? Σε όλα τα μαθήματα και μόνο στην αγιογραφία. Λοιπόν, έχουμε τμήματα και για παιδιά και για ενήλικες. Στο χορό έχουμε παιδιά από 4,5 χρονών μέχρι και ενήλικες. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει όριο. Είναι αρκετά τα παιδιά, αρκετά τα τμήματα, στον παραδοσιακό χορό ειδικά. Το αριθμό μου γύρω στα 100 παιδιά. Έχουμε τη ζούμπα, που επίσης και εκεί έχουμε δύο τμήματα, αρκετά μεγάλα. Στην αγιογραφία επίσης είναι για ενήλικες μόνο η αγιογραφία, γιατί είναι δύσκολη τέχνη. Στη ζωγραφική έχουμε και ενήλικες και παιδιά επίσης. Έχουμε τη τιμή να έχουμε άξιους και πάρα πολύ καλούς δασκάλους. Και να κάνετε πάντα όμορφες και πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις σε σχέση με την παράδοση του τόπου μας. Βέβαια. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα. Και όχι μόνο για τον τόπο μας, γενικώς να γνωρίζουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι χορούς, τραγούδια, έθιμα από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή δεν θα μάθουν μόνο τις περιοχές μας, μόνο το τόπο μας, θα μάθουν συνήθως από όλη την Ελλάδα. Έχουμε εδώ δίπλα τον δάσκαλο αγιογραφίας και ζωγραφικής, τον Μανώλη τον Καρογιάννη. Πείτε μας εσείς έτσι λίγα λόγια για την τέχνη αυτή που διδάσκεται έτσι με τόση αγάπη εδώ στους μαθητές του Θεόκριτου. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την κυρία Γραβάνη. Από πρόταση δική της βρέθηκα εδώ πέρα. Και έτσι σιγά σιγά, δειλά-δειλά μπορώ να πω, οργανώσαμε το τμήμα της αγιογραφίας. Μετά φτιάξαμε και τα τμήματα ζωγραφικής, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Όπως σας είπε και η κυρία Γραβάνη, το μάθημα της αγιογραφίας είναι περισσότερο για ενήλικες. Είναι δύσκολη τέχνη, απαιτεί προσοχή. Τα παιδιά συνήθως ξέρετε είναι δύσκολο να μπουν σε καλούπια. Η αγιογραφία είναι μια τέχνη που σε βάζει σε καλούπια. Έχει κανόνες, δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε καθόλου. Όπως σας είπε επίσης η κυρία Γραβάνη, λόγω του COVID, είμαστε λίγα άτομα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της αγιογραφίας, κατάλληλα της αγιογραφίας, παραδοσιακή τέχνη, βυζαντινή τέχνη, τηρούμε με μεγάλο σεβασμό όλα αυτά που έχουν αφήσει οι αγιογράφοι του παρελθόντος, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, ακολουθούμε πιστά την παράδοση. Τα υλικά μας είναι... πώς το λένε, οργανικά, οργανικές ύλες, χρησιμοποιούμε κρόκο αυγού, χρησιμοποιούμε χολιβοδιού, ωστά από ζώα για να φτιάξουν τα μείγματα. Ναι, ναι, ναι,
Είναι καθαρά η παραδοσιακή τέχνη της εκφοράς, όπως μας την παρέδωσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση έφτιαξε και την εικόνα της Παναγίας πάνω στην οποία βασιστήκαμε και εμείς οι αγιογράφοι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την αγιογραφία, δεν θα μας φτάσουν. Πιστέψτε με, μέρες και μέρες δεν θα μας φτάσουν. Τα παιδιά εδώ προσπαθούν με μεγάλο ζήλο, η αλήθεια. Είμαστε τώρα στο πέμπτο έτος, είμαστε νομίζω 5 χρόνια και συνεχώς το ενδιαφέρον μεγαλώνει, αυξάνεται συνεχώς. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα είναι καλύτερα και θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους μαθητές για να προχωράμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και πείτε μας εσείς κυρία Διάννα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η ευχή μου είναι να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Ευχή μου επίσης είναι τα παιδιά να στραφούν προς τις τέχνες, προς τη γυμναστική, προς το χορό, προς τέτοια πράγματα, γιατί αυτά είναι τα υγιές στοιχεία που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Να πω επίσης για το σύλλογό μας, ότι ετοιμάζουμε διάφορες εκδηλώσεις για το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι και να μην κλείνουν. Οι παραδοσιακές μας εκδηλώσεις, όπως είναι η Ιωπή Κρασιού, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια την κρασιατική καταστροφή, εκθέσεις, αρκετές εκθέσεις και οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε εκδήλωση μας καλούν που έχουμε προτάσεις, παίρνουμε μέρος. Καλούμε τον κόσμο, αν θέλει και χρειάζεται να ξεφύγει κάπως, ο σύλλογός μας είναι εδώ. Την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 11 το πρωί στο στρατόπεδο Οδυσσέας Ανδρούτσος θα πραγματοποιηθεί η παράδοση παραλαβή διοικήσεως της 80ΔΤΕ από τον παραδίδοντα υποστράτηγο Θεοδόσιο Τριαντάφυλλο στον παραλαμβάνοντα ταξίαρχο Σπυρίδωνα Κογιάννη. Οι διαχειριστές της ιδιωτικής κεφαλαιοχικής εταιρείας COS Taxi Transfer Services ΙΚΕ που εδρεύει στην πόλη της ΚΟ καλεί τα μέλη της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27 Μαρτίου και ώρα 10 το πρωί στην αίθουσα του Κέντρου Νέα Φαντασία στο Λαγούδι. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι η ενημέρωση πεπραγμένων του έτους 2021. Και να περάσουμε στην αθλητική μας επικαιρότητα. Ο πρώτος προημιτελικός για το κύπελο ποδοσφαίρου των Παλεμάχων πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο παλαιό γήπεδο Ανταγόρας ανάμεσα σε ΑΕΚΟ και ΠΑΟΚΟ με την ομάδα του ΠΑΟΚΟ να επικρατεί με 3-4 και να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση. Λίγα λόγια για την όλη διοργάνωση και για την αξία του βετερανισμού μοιράστηκε μαζί μας το μέλος της Επιτροπής του Κυπέλου Βετεράνων Δημήτρης Πικιώνης. Κύριε Πικιώνη, καλησπέρα. Κάνουμε αυτή την επικοινωνία για να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα των Παλεμάχων που βρίσκεται πια στη φάση των προημιτελικών. Χθες έγινε και ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚΟ και την ΑΕΚΟ που κέρδισε ο ΠΑΟΚΟ με 3-4. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την όμορφη δράση. Συμμετέχουν 8 ομάδες του νησιού με τους βετεράνους τους. Mm-hmm. Σε πολύ καλό κλίμα κάναμε την κλήρωση και ήδη έχει προκύψει ένας νικητής. Από τα δύο πρώτα παιχνίδια πέρασε μεταξύ της Καρδάμενας και του ΑΟ Πηλίου, πέρασε η Καρδάμενα με 2 νίκες. Σήμερα γίνεται η ρεβάνς στο παιχνίδι που έγινε στην Κέφαλο μεταξύ Νικαγόρα και Αντίμαχου και έληξε 1-1. Σήμερα 4.30 ώρα γίνεται στην Αντιμάχια ο επαναληπτικός. Όποιος περάσει θα παίξει με την Καρδάμενα. Μάλιστα. Στον έναν ημιτελικό. Τώρα αύριο θα γίνει ο δεύτερος επαναληπτικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚΟ Γηπεδούχο και την ΑΕΚΟ στο παλιό Ανταγόρας. 8 η ώρα. Και τη Δευτέρα θα γίνει ο επαναληπτικός ανάμεσα στις ομάδες Αναγέννηση Όμιλο Αθλοπαιδιών και Αναγέννηση Ασπενδιού. Mm-hmm. Στο γήπεδο του Ομίλου Αθλοπαιδιών 5 η ώρα. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Αναγέννηση 5-3. Η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι ΠΑΟΚΟ και ΑΕΚΟΣ στον άλλον ημιτελικό. Το πρόγραμμα όπως το είχαμε καθορίσει προβλέπει 25 Μαρτίου, μικρό και μεγάλο τελικό στο παλιό στάδιο Ανταγόρας.
Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι αρκετές οι ομάδες που συμμετέχουν. Πείτε μου πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν βετεράνο λοιπόν ποδοσφαιριστή να νιώθει ότι ακόμα είναι αρκετά ενεργός ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα. Μα πολλοί βετεράνοι ήδη απέδειξαν ότι θα μπορούσαν να παίζουν στις κανονικές τους ομάδες. Ναι, ναι. Και είναι σημαντικό να κρατάνε τον αθλητισμό μέσα στην ψυχή τους και την καρδιά τους και να είναι ενεργοί, γιατί ο αθλητισμός δίνει ζωή στα χρόνια μας και χρόνια στη ζωή μας. Με αυτό να κλείσουμε, νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσατε να δώσετε. Οπότε βλέπουμε... Και νομίζω ότι και από πλευράς ΛΟΠΑΡΣ, ο οποίος έχει την αιγίδα της διοργάνωσης, αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Ότι να βγάλουμε όλο τον κόσμο και κάθε ηλικία στα γήπεδα. Κύριε Πικιώνη, σας ευχαριστώ. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής την 25η Μαρτίου και θα τα ξαναπούμε τότε προφανώς. Εντάξει, ο βετερανισμός θα έχει συνέχεια. Σωστά. Γιατί προβλέπεται και το Σεπτέμβρη να γίνει κανονικό πρωτάθλημα βετεράνων. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων στον 7ο όμιλο, όπου συμμετέχουν και οι ομάδες K17 και K15 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Οι αγώνες δεν θα διεξαχθούν τελικά στο Λουτράκι, αλλά στις έδρες των ΕΠΣ. Έτσι, στις 23 Μαρτίου, οι αγώνες θα ξεκινήσουν κανονικά, με την τελευταία αγωνιστική να είναι την 3η 19 Απριλίου. Πολλά υποσχόμενες επιτυχίες σημειώνει το τμήμα της Άρσης Βαρών του ΠΑΣ Ανταγόρακο, φέροντας ξανά στο προσκήνιο το άθλημα. Τις επόμενες μέρες η Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα ανακοινώσει την τελική ομάδα εφήβων νεανίδων που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών το Μάιο, και ο 15χρονος Στέφανος Τρακώσας διεκδικεί με αξιώσεις τη συμμετοχή του. Ο προπονητής Άρσης Βαρών του νησιού μας, Χρήστος Σπύρου, κάνοντας μια αναδρομή σε παρελθοντικές επιτυχίες, υπογραμμίζει ότι έρχεται σιγά-σιγά η στιγμή να χαρούμε ξανά μεγάλες στιγμές μέσα από ταλαντούχους δικούς μας αθλητές όπως ο Στέφανος. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ το πρωτάθλημα επιλέκτων. Ήταν ένας αγώνας που είχε σκοπό να συγκροτηθούν όλες οι εθνικές ομάδες για τις διεθνείς διοργανώσεις του 2022. Εδώ ο Στέφανος Τρακώσας, το δικό μας παιδί, ο δικός μας αθλητής της Άρσης Βαρών από τον ΠΑΣ Ανταγόρα του ΕΚΟ, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, καταλήγοντας πρώτος στα 55 κιλά, στην κατηγορία των 55 κιλών. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για το τι ακριβώς συνέβη στο ΟΑΚΑ. Ναι, το πρωτάθλημα επιλέκτων είναι ένας αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο και είναι για να συγκροτηθούν οι εθνικές ομάδες του έτους και τα ανάλογα παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων, παιδών, γυναικών, ανδρών και όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Φέτος, με καθυστέρηση βέβαια, έγινε το Μάρτιο, συνήθως γίνεται, ας πούμε, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Ο Στέφανος νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι η ανταμοιβή του τόπου του τα τελευταία δύο χρόνια που δεν έχει σταματήσει καθόλου προπόνηση. Έτσι και φαίνεται. Και μέσω κορονοϊού είχε ζητήσει μια μπάρα, είχε σπίτι του, έκανε προπόνηση. Στη συνέχεια και πέρσι είχε μια πολύ καλή χρονιά. Είχε επιδόσεις κάθε φορά, σε κάθε αγώνα έκανε και καλύτερες επιδόσεις και περισσότερα κιλά. Βρέθηκε σε μια κατάσταση, μπορώ να πω, καλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι του βγήκε λίγο άγχος, γιατί είναι ακόμα μικρούλης, είναι 15 χρονών. Λογικό. Ναι, που είναι πιο μεγάλη, γιατί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων είναι μέχρι 20 ετών. Οπότε και η αντίπαλή του εδώ στην Ελλάδα ήταν πιο μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι και αυτό που ήρθε. Βγήκε πρώτος στην κατηγορία, του κέρδισε. Το μόνο που μένει είναι η Ομοσπονδία να βγάλει τις ομάδες. Και θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα εκτός το πρόβλημα. Έτσι φαίνεται. Να υποσημειώσουμε ότι ο νεαρός αθλητής μας σήκωσε 70 κιλά στο RSE και 96 στο ZT. Επίσης θα ήθελα να πω, κύριε Σπύρου, ότι στο νησί μας γίνεται μια πραγματική προσπάθεια στην Άρση Βαρών από τον Σύλλογο του Ανταγόρα, και θα ήθελα έτσι να επισημάνουμε δύο λόγια και σε αυτό το ζήτημα. Το νησί είχε πάντα ιστορία με το άθλημα της Άρσης Βαρών. Είχε πολλές επιτυχίες και στο παρελθόν με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο πριν από πολλά χρόνια, του 1985, που ξεκίνησε η ομάδα της Άρσης Βαρών, με αθλητές πάρα πολλούς, με και τον τώρα προπονητή του Θεμιστοκλήτου Νικολακάκη που είμαστε μαζί, με συμμετοχές σε εθνική ομάδα, σε διεθνείς διοργανώσεις από τους αθλητές εκείνης της εποχής. Μετά, μεταγενέστερη γενιά τη δεκαετία του 90 και προς τα μέσα του 2000 περίπου, με πάλι καλή ομάδα, με τον Αντώνη Τρουμούλη, τον Κουζούκα, τον Χοντρομπίλα, πολλά παιδιά, τώρα ξεχνάω κάποιους.
Είχε πάντα διακρίσεις. Το 2000, ενώ υπήρχε μια αδράνεια, βέβαια, από το 2008-2009 περίπου μέχρι και το 2017 που μας είπαν από την Ομοσπονδία αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το Σύλλογο. Ξεκινήσαμε με το θέμα του Νικολακάκη, τα προσπάθεια το 2017. Το 2018 συγκροτήθηκε μια ομάδα με πολύ λίγα μικρά παιδιά. Περισσότερο ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία. Και από το 2018 και έπειτα που κάναμε κάποιες εξορμίες σε σχολεία, ο ένας έφερε τον άλλον. Φτιάξαμε την ομάδα που έχουμε τώρα και νομίζω ότι ήρθε και γρήγορα το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι ξεκίνησε αυτή η ομάδα με τις πιτσιρικάδες το 2018, αρχές 2019 και το 2021 βρέθηκαν και κέρδισαν και πανέλληνο πρωτάθλημα. Το ομαδικό επίπεδο που δεν είχε κάνει ποτέ κανένα. Στα 12 δεν είχε πάρει ομάδα τίτλο πρωταθλητή Ελλάδος σε συλλογικό επίπεδο. Νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία θα έρθει και θα πω ότι έχουμε κάνει σωστή δουλειά και είμαστε OK. Όταν θα βάλουμε, όπως είναι καλή ώρα ο Στέφανος, να μπορέσουμε να βάλουμε 3-4 παιδάκια στις εθνικές ομάδες. Έχετε δίκιο. Αυτό που λέω εγώ, ας πούμε, και θεωρώ ότι το μετάλλιο του προπονητή είναι όταν καταφέρει ένας προπονητής που έχει από πίσω του επιτυχίες σαν αθλητής να καταφέρει να βγάλει έναν αθλητή που θα κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες από ό,τι έκανε εκείνος. Δηλαδή, εγώ, αν καταφέρω και βγάλω έναν αθλητή μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτά που έχω κάνει εγώ, τότε πιστεύω ότι θα το έχω καταφέρει και κύριε Σπύρου, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα μετάλλια των αθλητών. Πάντως, εσείς έχετε μέταλλο ως προπονητής Άρσης Βαρών και είστε πραγματικά μια πολυτέλεια για το νησί μας. Το προσεχέ Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ΜΕΤΣ θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του κυπέλου Ελλάδος μπάσκετ σε αμαξίδιο Πάσκα με γουσού δωδεκάνησος. Η ροδίτικη Ελλάδα λογικά δεν θα συναντήσει δυσκολίες απέναντι στους Αθηναίους που αγωνίζονται στην Α2 κατηγορία. Και με σοβαρότητα και πειθαρχία θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της Λάρισας στις 7 με 8 Μαΐου, εκεί όπου θα συναντήσουν τον Παναθηναϊκό. Και πάμε να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αυξημένη συννεφιά το μεσημέρι και το βράδυ προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι εντάσεις 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Μπορείτε να επισκέπτεστε το site μας kostv.gr για όλα τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ευχές από όλους εμάς για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.